Σήμερα αναμένεται να σταλεί η ελληνική πρόταση με τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν το ελληνικό αίτημα προς τον ESM για τριετή παράταση. Στο Μαξίμου, οι εμπλεκόμενοι υπουργοί ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ουρές έξω από τα τραπεζικά υποκαταστήματα που λειτουργούν για την εξυπηρέτηση σχημάτισαν από το πρωί συνταξιούχοι που δεν έχουν κάρτα ανάληψης προκειμένου να εισπράξουν το ποσό έως 120 ευρώ από τις συντάξεις τους. Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα λήξουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έδωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επιστολή της στις εμπορικές ομοσπονδίες και τους εμπορικούς λόγους της χώρας. Φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε με τη ρύθμιση που ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας στη Βουλή. Ο φόρος θα καθοριστεί στα 6 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 33 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.